5, 4, 3, 2, 1, πάμε! Καλησπέρα παιδιά, είμαι εδώ πέρα στο στούντιο, το προσωπικό μου, και θα σας δείξω πως σε όλα μου τα βίντεο μοντάρω τον ήχο μαζί με την εικόνα. Αυτός ο ήχος που ακούτε τώρα είναι εσωτερικός, δεν είναι από το μικρόφωνο της κάμερας που βλέπετε τώρα, έτσι που με τραβάει αυτή η κάμερα. Είναι εσωτερικός ήχος, περνάει δηλαδή μέσα από την κονσόλα μου εδώ πέρα, κατευθείαν όπως βλέπετε εδώ πέρα και την κλιματομορφή που είδατε στην αρχή και τα χοντάκια που αναβοσβήνουν, περνάει εσωτερικά και το πιάνο περνάει εσωτερικά. Το πιάνο είναι πάντα ανοιχτό εδώ πέρα, ακούστε εδώ πέρα. Τώρα δεν βλέπετε τα πλήκτρα που πατάω, αλλά ακούτε τον ήχο των πλήκτρων εσωτερικά, κανονικά από τα ηχεία σας, χωρίς να τρίζουν, χωρίς τίποτα. Λοιπόν, πώς το κάνω αυτό? Είμαι εδώ πέρα στον υπολογιστή, χρησιμοποιώ το πρόγραμμα Cool Edit Pro, έτσι. Πατάω REC για να γράψω τον ήχο με 5, 4, 3, 2, 1, πάμε, είναι εδώ πέρα και εδώ πέρα είναι η κλακέτα, έτσι, η κλακέτα, χτυπάω παλαμάκια για κλακέτα και ξεκινάω, καλησπέρα παιδιά κλπ. Ηχογραφώ τον ήχο αυτή τη στιγμή όλου του βίντεο. Λοιπόν, μετά το αποθηκεύω σε μορφή MP3, το κατεβάζω τώρα όμως για τις ανάγκες του βίντεο για να ακουστεί ξανά ο ήχος κανονικός και θα σας δείξω ένα άλλο βίντεο που έχω τραβήξει πώς μοντάρω τον ήχο. Του κάνω λαχιστοποίηση. Λοιπόν, πάω, ανοίγω τα προγράμματα, θα σας δείξω από την αρχή, έτσι, ανοίγω το Cool Edit Pro εδώ πέρα, ηχογραφώ τον ήχο μου, το αποθηκεύω σε MP3, θα σας δείξω σε κάποιο άλλο βίντεο πώς λειτουργώ το Cool Edit Pro και μετά πάω να μοντάρω τον ήχο μαζί με τη φωνή. Θα σας δείξω ένα βίντεο που έχω ήδη ανεβάσει σε προηγούμενες μέρες πώς μοντάρω τον ήχο. Χρησιμοποιώ αυτό το πρόγραμμα Cuberlink Power Director 10. Το ανοίγω. Λοιπόν, και πάμε να δούμε πώς έφτιαξα για παράδειγμα το βίντεο που είχα φτιάξει με το τραγούδι «Πού είσαι» του Ευτύχη Μπλέτσα από τον Δημήτρη Γαζή. Για το ήχος ακούγονταν με το εξωτερικό μικρόφωνο της κάμερας χάλια. Χάλια ήχος. Ακούγονταν τα πλήκτρα που πάταγα, ξέρετε, τα πλαστικά. Όπως κοπάναγα δηλαδή τα πλήκτρα, ακούγονταν και στην κάμερα. Αυτό δεν ακούγεται στο βίντεο, ακούγεται ο ήχος πολύ εσωτερικά, δηλαδή και αν βάλεις ακουστικά ακούγεται τέλεια. Κοιτάξτε πώς το φτιάξα. Λοιπόν, καταρχάς βρίσκω το αρχείο μέσα στον υπολογιστή μου. Κάπου από εδώ το έχω, βιντεάκια YouTube. Εδώ. Κάπου που λέει αμοντάριστο, πού είσαι. Λοιπόν, μισό εδώ το ψάχνω. Καταρχάς ψάχνω να βρω το αρχείο, έτσι, που το έχω αποθηκεύσει μέσα από την κάμερα. Συνδέω την κάμερα με USB στον υπολογιστή και αποθηκεύω το βίντεο. Λοιπόν, αμοντάριστο. Μισό λεπτό να το βρω. Έχω εδώ πέρα που είσαι το Ευτύχη Μπλέτσα από τον Δημήτρη Γαζή. Προφανώς αυτό είναι το κανονικό. Α, όχι. Α, φανταζόμαι είναι το κανονικό, ναι. Κάποιο αμοντάριστο, τέλος πάντων, άλλο θα βάλουμε. Νόμιζα πως το είχα. Τέλος πάντων. Έχω εδώ πέρα το... Α, αμοντάριστο που είσαι. Να το. Το πατάω. Να το βίντεο. Το σέρνω εδώ πέρα, μέσα. Και κοιτάξτε πως θα το κάνω edit. Λοιπόν, θέλω να το μοντάρω, να του κοτσάρω τον ήχο. Να του κοτσάρω, ωραία έκφραση. Να του μοντάρω τον ήχο πάνω στην εικόνα. Να είναι όποτε θες, ξεκίνα. Είμαι εδώ πέρα μέσα στο στούντιο αυτή τη στιγμή. Άλλο ένα βράδυ στο σκοτάδι. Ξέρεις τι, δεν μου πιάνει, στην αρχή θα πιάσω εσένα, ναι. Γιατί δεν μου πιάνει και τα πλήκτρα και εσένα. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα το κόψω στο σημείο που θέλω. Χαμηλώ τον ήχο τώρα από αυτό το βίντεο που ακούμε εδώ πέρα. Προετοιμάζομαι βέβαια στο στούντιο και στο σημείο που θέλω να το κόψω, το πάω λίγο πιο μπροστά για να δω τι γίνεται. 2, 1, πάμε. Αυτό από ό,τι θυμάμαι δεν είναι το κανονικό, κάποιο λάθος έχω κάνει εδώ πέρα. Παίξε λίγο την αρχή. Ο ήχος που ακούμε τώρα είναι
εξωτερικός από την κάμερα σε αυτό το βίντεο. Κάθισα να το πάω λίγο πιο μπροστά. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο μπροστά, λογικά. Να δείτε πώς έφτιαξα αυτό που βλέπετε και στο YouTube, έτσι, αυτό που έχω ανεβάσει. Εντάξει, εγώ τώρα θυμάμαι το σημείο που είναι. Φτιάχνω τον ήχο μου εδώ πέρα. Αυτό είναι το μοντάρι στο πλάνο, έτσι. Πάμε. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. Όχι, λίγο πιο πίσω. Λοιπόν, πάμε. 5. Λίγο πιο πριν είναι. Το πάω εδώ πέρα. Βλέπω που λέω το π, 5. Λογικά εδώ πέρα πρέπει να είναι. 1 και 22 και 21. 5. 1, 22 και 21. 1, 22 και 21 ακριβώς είναι το 5. Λοιπόν, σβήνω εδώ πέρα το υπόλοιπο που δεν με ενδιαφέρει. Remove. Έτσι. Αυτό είναι το βίντεο. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. Και αυτό είναι το βίντεο που βλέπετε στο YouTube. Έτσι, έτσι το μόνταρα. Έχω ηχογραφήσει όμως ήδη σε ένα διαφορετικό, στο διαφορετικό πρόγραμμα το Cool Edit, τον ήχο, έτσι, αυτό το βίντεο. Λοιπόν, κάπου θα λέει αμοντάριστο που είσαι. Ή μονταρισμένο ήχος που είσαι, κάπως έτσι. Πάω και το βρίσκω. Μπορείτε να βάλετε ό,τι τίτλο θέλετε. Να, που είσαι, αντίστοιχο βίντεο. Είναι σε μορφή MP3. Βλέπετε εδώ πέρα. Είναι όλος ο ήχος του πιάνου. Όλος ο ήχος του πιάνου. Συγγνώμη, όλος ο ήχος του βίντεο σε μορφή MP3. Ηχογραφούσα καθώς μίλαγα. Καθώς τραγουδούσα. Το παίρνω. Να το. Αυτό είναι. Αν το πατήσουμε να ακούσουμε, θα ακούσουμε μόνο τον ήχο του βίντεο. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. Αυτό είναι. Και το παίρνω και το βάζω εδώ από κάτω στο timeline του ήχου. Εδώ. Λογικά τώρα πρέπει να έχει πέσει ακριβώς. Για να δούμε. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. Ακούγεται αντίλαλος γιατί δεν έχει πέσει σωστά, έτσι. Λοιπόν. Να δούμε ποιο πάει πιο γρήγορα. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. Χάνει μισό δευτερόλεπτο. Πάντως η φιλοσοφία αυτή είναι. Τώρα αυτός ο ήχος που ακούτε είναι εσωτερικός. Ακούστε τη διαφορά με τον εσωτερικό ήχο. Και ακούστε τον εξωτερικό ήχο της κάμερας. Τώρα. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. Ενώ με το ηχογραφημένο track πάνω στο βίντεο. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. Αυτό είναι. Λοιπόν, αυτή είναι η φιλοσοφία πως πιάνω τον ήχο στο βίντεο και ακούγεται έτσι εσωτερικά και στις συνθέσεις που ανεβάζω και σε οτιδήποτε βλέπετε. Μπορεί να σας μιλήσω για ένα μάθημα πιάνου και έτσι ακούγεται ο ήχος. Λοιπόν, σε κάποιο άλλο βίντεο θα δούμε πώς δουλεύει το PowerDirect, το πρόγραμμα. Μπορείτε να βρείτε οπουδήποτε, σε free download, στο ίντερνετ και το Cool Edit, έτσι. Αυτά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Γεια χαρά, παιδιά.